Θα συνδεθούμε με τον κύριο Μιχάλη Σακέλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και διευθύνων σύμβουλος της Blue Star. Είναι μαζί μας για να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την ακτοπλοεία, δηλαδή πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί ανταγωνιστικά η ακτοπλοεία με τις αερομεταφορές. Κύριε Σακέλη, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όπως προκύπτει και από την έρευνα την οποία έκανε το SBC, είναι ότι οι αεροπορικές απολαμβάνουν αρκετά προνόμια και εκ μέρους της πολιτείας. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση των εταιριών των αερομεταφορών σε σχέση με αυτών της ακτοπλοείας. Κοιτάξτε, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Θα μιλήσουμε καταρχάς για την αεροπλοεία και μετά να μιλήσουμε για την ακτοπλοεία. Είναι λιγάκι ξεχωριστά, γιατί δεν είναι σε ευθύ ανταγωνισμό, με την έννοια ότι να έχουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο μεταφορικό έργο των ακτοπλοϊκών εταιριών, που είναι περίπου 25% του συνολικού μεταφορικού έργου, είναι στις γραμμές που είναι μεταξύ των νησιών, και αυτοί οι επιβάτες που ταξιδεύουν εκεί, σαφώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεταφερθεί με αεροπλάνα στα νησιά. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι η ακτοπλοεία και η αεροπλοεία λειτουργούν συμπληρωματικά σε πολλές περιπτώσεις και συνδυαστικά. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, σαν πελάτης των αεροπορικών γραμμών, είναι ότι πραγματικά οι υπηρεσίες είναι σημαντικές και πραγματικά μπορούμε να βρούμε και ευκαιρίες να ταξιδέψουμε πάρα πολύ οικονομικά, ειδικά εάν είμαστε επιβάτες προγραμματισμένοι και συνεπείς. Υπάρχουν δηλαδή προσφορές οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοεία, αυτό το οποίο τονίσαμε είναι ότι και η ακτοπλοεία θα ήθελε να λειτουργεί σε ένα πιο ελεύθερο καθεστώς, όπως λειτουργούν και οι αεροπορικές γραμμές, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια πιο απελευθερωμένη αγορά θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε εμπορικές πολιτικές τέτοιες που και αύξηση στο μεταφορικό έργο θα είχαμε, αλλά και ίσως και σημαντικά οικονομικότερες τιμές. Μάλιστα. Αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια του κράτους, το να αντιμετωπίσει την ακτοπλοεία με έναν διαφορετικό τρόπο, ίσως με έναν τρόπο που να πλησιάζει περισσότερο στον τρόπο αντιμετώπισης των αεροπορικών εταιριών. Κοιτάξτε, στην ακτοπλοεία παραδοσιακά επιβάλλεται δημόσια υπηρεσία από πολύ παλιά. Μάλιστα, ένα παράπονο που έχουμε εμείς από το κράτος είναι ότι είμαστε ιδιωτικές εταιρείες και δεν αντιμετωπιζόμαστε σαν ιδιωτικές εταιρείες. Υπάρχουν δρομολογιακές υποχρεώσεις, δεκάμινες ή δωδεκάμινες υποχρεώσεις δρομολόγηση. Όλα τα πλοία έχουν υποχρεωτικές δρομολογήσεις, δηλαδή δεν μπορούν να αποχωρήσουν από κάποια γραμμή αν δεν έχουν τη συγκεκριμένη άδεια. Εμείς, για ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι η ακτοπλοεία, δεχόμαστε το συντονιστικό ρόλο του κράτους, αλλά όχι το ρόλο αυτόν ο οποίος θα ρυθμίζει τα πάντα. Έχουν γίνει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το θεσμικό καθεστώς. Είμαστε σε συνεννόηση, υπάρχει συνεννόηση και διάλογος με το Υπουργείο και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ευνοϊκές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, και όταν λέω ευνοϊκές αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν και εμάς σαν εταιρείες, αλλά θα βοηθήσουν και πάρα πολύ και τις συγκοινωνίες και τη συχνότητα των δρομολογίων. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να πάμε και στο κομμάτι των επιδοτήσεων, παύλα επιχορηγήσεων, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ είναι ότι το 2012 είχαμε την προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω της οποίας επιδοτήθηκαν 23 άγονες γραμμές, 24 άγωνα δρομολόγια, με συγχωρείτε, και παράλληλα έλαβαν οι αεροπορικές, οι οποίες υπέγραψαν τις συγκεκριμένες συμβάσεις, 160 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στην ακτοπλοεία ισχύει κάτι αντίστοιχο? Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο πήραν οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν θέλω να μας το διευκρινίσετε, θέλω να μας πείτε. Όχι, απλά ξέρω ότι ίσως να είναι όλες οι επιδοτήσεις. Καταρχάς, να μην τις λέμε επιδοτήσεις, αλλά τις λέμε αποζημιώσεις. Γιατί όταν πηγαίνει αυτές οι αποζημιώσεις έχουν σκοπό να σε αποζημιώσουν ότι πηγαίνει σε ένα νησί που δεν έχει μεταφορικό έργο, άρα κάποια αποζημίωση πρέπει να παίρνεις. Άρα μιλάμε για αποζημιώσεις και όχι για επιδοτήσεις. Σαφώς δεν είναι επιδοτήσεις.
Η ακτοπλοεία, νομίζω όλα τα χρήματα τα οποία δίνει το κράτος είναι περίπου γύρω πιο πάνω από 350 εκατομμύρια, νομίζω 370, εκ των οποίων τη μερίδα του λέοντος την παίρνουν οι χερσαίες μεταφορές. Μετά έρχεται η ακτοπλοεία και μετά η αεροπορία. Η ακτοπλοεία αυτή τη στιγμή αποζημιώνεται τα πλοία για να εξυπηρετήσουμε 44 άγωνα νησιά, με περίπου 75 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτές είναι οι επιχορηγίες του κράτους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα αυτά δεν φτάνουν. Και το λέω αυτό όχι με την έννοια ότι δεν φτάνουν να καλύψουν τα έξοδα των δρομολογίων, το οποίο βεβαίως πολλές φορές συμβαίνει, αλλά τώρα δεν συμβαίνει που είναι φτηνά τα πετρέλαια. Το λέω γιατί τα νησιά μας, και ειδικά τα πιο απομακρυσμένα νησιά όπως η Κάσος, η Κάρπαθος, η Νήσερος, κυρίως τα Δωδεκάνησα, θέλουν μεγαλύτερες συχνότητες δρομολογία και περισσότερα δρομολόγια. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι αποζημιώσεις αυτές δεν φτάνουν για να έχει ένα νησί μία αξιοπρεπή συγκοινωνία. Μάλιστα. Και αυτό αφορά οι Κυκλάδες, πιστεύω ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Μπορώ να πω σε πολύ καλή κατάσταση. Τα απομακρυσμένα νησιά έχουν πρόβλημα. Πέρσι είχε μεγάλο πρόβλημα η Λίμνος. Φέτος ευτυχώς λυθήκαν τα προβλήματα με τη Λίμνο και δεν υπάρχουν από εκεί προβλήματα. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί πέρα νησιά όπως η Κάσος, η Κάρπαθος, και μιλάμε για 7.000 πληθυσμό κατοικούν αυτά τα νησιά, αλλά και η Νήσερος και η Τήλος χρειάζονται περισσότερα δρομολόγια. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε και το θέμα των ανταποκρίσεων, πιθανών συνδυασμών και δρομολογίων και με τα αεροπορικά δρομολόγια. Αυτό πρέπει να υπάρξει κάποιο συντονισμό. Πολλέ φορέ λείπει και είναι κρίμα που λείπει. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώ, σε τέτοιε περιπτώσει νομίζω ότι συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσουν τόσο οι αερομεταφορέ όσο και η ακτοπλοεία. Βεβαίω, όταν αναφερόμαστε σε άγονε γραμμέ, δεν αναφερόμαστε μόνο σε απομακρυσμένε περιοχέ, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι αεροπορικέ, εντό αυτών των άγωνων περιλαμβάνονται η Μήλος, Συνάξος, η Πάρος, η Σκιάθος, κατά εξοχήν τουριστικά νησιά. Και εκεί εμείς βάζουμε το ερώτημα για ποιο λόγο θα πρέπει, όχι για ποιο λόγο θα πρέπει να δίνονται αποζημιώσεις, καλώς ίσως δίνονται αποζημιώσεις όπως το αναφέρατε κι εσείς. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχει και λειτουργεί μονοπωλιακά μια εταιρεία, έχει από την άλλη και το πλεονέκτημα να προχωράει σε πιο αυξημένες χρεώσεις. Κοιτάξτε, μονοπωλιακά δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί είναι μια ελεύθερη αγορά και όποιος θέλει μπορεί να κάνει δρομολόγια. Για τα νησιά που, για μερικά νησιά, πρέπει να δούμε και τι αεροδρόμια υπάρχουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε νησιά όπως η Πάρος ή η Νάξος, αν υπήρχαν αεροδρόμια τα οποία μπορούσαν να δεχτούν μεγαλύτερα αεροπλάνα, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή και πιο πολλά δρομολόγια θα είχαν και μεγαλύτερη συχνότητα και εντάξει, δεν τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα για πολύ γνώμη μου, αλλά είναι γεγονός ότι νησιά σαν την Πάρο και την Άξο δεν δικαιολογούνται να έχουν μικρά αεροδρόμια. Αυτά τα δύο νησιά που έχουν πολύ μεγάλη κίνηση εξυπηρετούνται αεροπορικά, δηλαδή τα τσάρτερ έρχονται από στη Σαντορίνη ή στην Μύκονο. Και από εκεί μεταφέρονται στα νησιά με τα δικά μας πλοία και με άλλα πλοία, ημερόπλοια, πιο μικρά κτλ. Πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των αεροδρομίων. Σημειωτέων στα νησιά μας, νομίζω μόνο 25 αεροδρόμια υπάρχουν. Εμείς εξυπηρετούμε περίπου 100 νησιά. Σε αυτά μόνο 25 αεροδρόμια υπάρχουν. Τα υπόλοιπα 75 εξυπηρετούνται μόνο αυτοπλοϊκά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Σακέλη πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά.